Πάμε τώρα στην προϊστάμενη υπηρεσία σας στενοφόρων, την κυρία Ριάννα Κωνσταντίνου. Κυρία Κωνσταντίνου, καλό σας μεσημέρι. Επίσης, καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, διαβάσαμε για αυτό το θέμα ότι ένας έπεσε σε ένα φράγμα, έμεινε εκεί όλο το βράδυ μέχρι να το σώσει το πλήρωμα του ασθενοφόρου. Μας φάνηκε λίγο περίεργη αυτή η ιστορία. Αν μπορείτε εσείς να μας διευκρινίσετε τι ακριβώς συνέβη. Το κέντρο ελέγχου κλήσεων ασθενοφόρο δέχτηκε κλήση στις 7:20 το πρωί για νεαρό άντρα, ο οποίος απουσίαζε από το σπίτι του αρκετές ώρες και βρέθηκε να είναι στο φράγμα Τανασού, χτυπημένος, βαριά χτυπημένος κιόλας, με κακώσεις, όπου και εκαλέστηκε το πλησιέστερο ασθενοφόρο που βρίσκεται στο σταθμό κλήρου για να ανταποκριθεί στο περιστατικό. Ήταν μέσα στο φράγμα, κυρία Κωνσταντίνου, ή σε κάποιο σημείο που απλά δεν μπορούσε ο ίδιος να... Ήταν στην περιοχή του φράγματος, πολύ κοντά στο νερό. Φαίνεται ότι στην προσπάθεια του το αυτοκίνητο του να μην πέσει μέσα στο νερό, χτυπήθηκε και έμεινε αρκετές ώρες πολύ σοβαρά τραυματισμένος κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς να μπορεί να καλέσει για βοήθεια, γιατί και το κινητό του ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, εγκλωβισμένο μέσα στο νερό. Οπότε έμεινε αρκετές ώρες εκεί αβοήθητος μέχρι κάποιος πολίτης να μας ενημερώσει κάλεσε. Για να φτάσουμε άμεσα. Ποιος σας κάλεσε εσάς? Πολίτης μας κάλεσε. Πέρασε από εκεί και είδε τι συνέβαινε? Προφανώς ναι, δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες πώς τον βρήκε κτλ. Αλλά ήταν πολίτης ο οποίος τον προσέγγισε και ενημέρωσε άμεσα εμάς. Η περιοχή ήταν έτσι δύσκολη και δύσβατη για να μπορέσει το ασθενοφόρο να έχει άμεση επαφή μαζί του. Ευτυχώς και με τη βοήθεια της αστυνομίας μαζί τον εντοπίσαμε και το πλήρωμα του ασθενοφόρου ξεκίνησε τη διαδικασία διάσωσης από τη σκηνή και καθοδόν μέσα στο ασθενοφόρο, διότι ο ίδιος είχε βαριές κακώσεις, σοβαρό τραυματισμό που έχριζε άμεση αντιμετώπιση. Όταν πήγαν εκεί οι άνθρωποι σας, τι αντίκρισαν? Τον βρήκαν μέσα στο αυτοκίνητο, ήταν αναποδογυρισμένο? Όχι, ήταν έξω στο χώρο της περιοχής, τραυματισμένος. Πολύ σοβαρά τραυματισμένος. Αλλά και πάλι στο σημείο δεν μπορούσε να μετακινηθεί ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να... Όχι, είχε βαριές κακώσεις που δεν του επέτρεπαν να μετακινηθεί. Και εκτός από τις βαριές κακώσεις, από ό,τι φαίνεται, ήταν εγκλωβισμένος, τον χτύπησε το αυτοκίνητο προτού πέσει μέσα στο νερό, με αποτέλεσμα ο ίδιος να κινητοποιηθεί και να μην μπορεί καν να ζητήσει για βοήθεια, γιατί το μέρος είναι δύσβατο, απομονωμένο και πολύ δύσκολο να περάσει κάποιος από εκεί. Άρα, εσείς τον βρήκατε έξω από το αυτοκίνητο, όμως το αυτοκίνητο ήταν στο νερό όταν πήγατε εκεί? Ακριβώς, έξω από το αυτοκίνητο, κάτω στο έδαφος. Και τον βοήθησε ο άλλος ο πολίτης να βγει από το αυτοκίνητο που σας ενημέρωσε? Όχι, μόνος του. Από ό,τι γνωρίζω, μόνος του τα κατάφερε κατά τη διάρκεια της νύχτας να απεγκλωβιστεί από μόνος του και να μείνει εκεί στην περιοχή μέχρι να φτάσει η πρωινή βοήθεια, μέχρι να χαράξει το φως που να περάσει κάποιος και να τον βοηθήσει. Και τώρα είναι καλά στην υγεία του? Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ καλά, σταθεροποιημένος και μετά τις άμεσες παρεμβάσεις θεωρώ ότι θα πάει εξαιρετικά καλά και σύντομα θα απελυθεί από το νοσοκομείο. Να είστε καλά.